Στην αντιπυρική περίοδο, τι έχουμε κάνει, αν είμαστε καλύτερα από ό,τι ήμασταν πέρυσι, αν μπορούμε να έχουμε τη διαβεβαίωση ότι είμαστε προστατευμένοι. Αν μου να συμπληρώσω το ερώτημα. Ε, μετά την τραγωδία πέρυσι στο Μάτι, ακούσαμε αρκετές εξαγγελίες από το ότι θα αλλάξει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, ότι θα αλλάξει όλο το πλαίσιο έγκαιρης ειδοποίηση των πολιτών Μπορεί να κάνουμε λάθο, αλλά σήμερα ξεκινάει, όπω είπε η Νίκη, νέα περίοδο και δεν έχουμε δει αλλαγέ. Και αυτό μα ανησυχεί κάπω. Ναι, νομίζω. ναι έχετε, έχετε απόλυτο δίκιο. Ε, λοιπόν, ε, να πούμε καταρχά ότι ε, έγινε γνωστό με τον πλέον τραγικό τρόπο ε, και με ανίποτη θλίψη για το σύνολο τη πατρίδα ολόκληρη, όχι μόνο για τα διοικητικά όρια τη περιφέρεια Αττικής, ότι υπάρχει ένα κομμάτι αρμοδιοτήτων σε σχέση με την πολιτική προστασία από τις φυσικές καταστροφές που ακουμπά και το δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης. Και έχει να κάνει με τον ρόλο συνδρομής ουσιαστικά του πυροσβεστικού σώματος αλλά και της ελληνικής αστυνομίας κατά τη διάρκεια της εξέλιξης μιας πυρκαγιάς, όχι κατά ανάγκη φωνικής, μιας οποιαδήποτε πυρκαγιάς και όχι βέβαια κατά τη διαδικασία διάσωση διαφυγής των κατοίκων. Λοιπόν, α, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι οι περιφερειάρχες δεν σβήνουν φωτιές, δεν κρατάνε τις μάνικες, αλλά επειδή συχαίνω όμως πολίτης και δευτερευόντως ως περιφερειάρχης, αυτό δεν είμαστε αρμοδοί και κρυβόμαστε αρκετές φορές, έχουμε μάθει κρατική λειτουργή πίσω από την αλληλεπικάλυψη αρμοδιοτήτων, θέλω να σας πω ότι με κάποιο τρόπο αυτά τα τέσσερα χρόνια στην περιφερειατική, Αττική, στη σημερινή διοίκηση, λειτουργήσε και εκτός των αρμοδιοτήτων. Γι' αυτό και χρηματοδότησε για την αγορά πυροσβεστικών οχημάτων, το πυροσβεστικό σώμα. Γι' αυτό και πέρσι, μετά τις φωνικές πυρκαγιές, παραδώσαμε το κτέο μεγάρων στο πυροσβεστικό σώμα. Γι' αυτό και συνεχώς παίρνουν μέρος οι περισσιακοί μας παράγοντες ε, στις ασκήσεις ε, που, όσο φίλοι, ε, το πυροσβεστικό σώμα ε, κάνει. Ε. Θέλω να σας πω ότι θα, συμμετέ, θα συμμετέχουμε Φαε... Με το Φαέθωνα για τρει ολόκληρε μέρε, και μάλιστα η τρίτη μέρα θα συμπέσει στις 9 Μαΐου με την άσκηση του πυροσβεστικού σώματος υπό την ονομασία Διαπυρός, Θα είναι, κύριε Χιώτου και κυρία Λιμπεράκη, μια πραγματική άσκηση. Διότι εσεί, ω λειτουργοί τη ενημέρωση, έχετε μάθει να διαβάζετε δελτία τύπου με ασκήσεις που πετύχαν, έτσι, αλλά που όταν έρχεται το πραγματικό γεγονό, μετράμε θύματα και κατεστραμμένε περιουσίε. Ε, θα είναι μια πάρα πολύ δύσκολη άσκηση, θα διεξαχθεί στον ημιτό. Σας λέω από τώρα ότι α, θα φτάσει η προσωμείωση της φωτιάς στα όρια κατοικιών. Και βέβαια θέλω να σας πω ότι α, η περιφέρεια Αττικής, όχι τώρα εκ των υστέρων, έτσι, αλλά τα τελευταία 4,5 χρόνια δεν μένει στα φυλάδια και στην ηλεκτρονική πληροφόρηση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας εκδίδει και τα δικά της. Είμαστε έτοιμοι κυρία Δόρου. και ε, ε, να θέσω εκ νέου και το ερώτημα που έθεσε ο Βασίλης ο Οχιώτης, ε, γιατί η εξαγγελία για το νέο φορέα... Αυτό, χωρέα... θα ήθελα να κλείσω με αυτό Παρακαλώ. που είπε ο κύριος Χιώτης για το θεσμικό πλαίσιο. Ε, Ακριβώ ακριβώς όχι με την λογική του εκ των υστέρων, ξαναλέω, και του δεν είμαι αρμόδια, γιατί κάπως έτσι οδηγηθήκαμε και στην κρίση χρέους και στην κρίση δημοκρατίας. Ήδη από το 2017 έχουν κατατεθεί από μέρου τη Περιφέρεια Αττική πολύ συγκεκριμένε προτάσει που ξεκινάνε από τη μείωση των τελών έω, αν θέλετε, και τη μη ύπαρξη τελών των οχημάτων των εθελοντών έω την ίδρυση Εθνική Σχολή Πολιτική Προστασία. Και αυτή τη στιγμή υπάρχει και μία ομάδα των υπηρεσιακών παραγόντων Τη της Περιφέρειας Αττικής, όπου εξετάζει 33 συγκεκριμένες προτασει προτάσεις. Είπατε κύριε Χιώτη ότι τον Αύγουστο ο ίδιος ο Έλληνας Πρωθυπουργό εξήγηλε την αλλαγή ενός, θεσμι... ενός πλαισίου Πάλι ξαναλέω, όχι μετά τι φωνικέ πυρκαγιέ, οι αυτέ που έχουν δοκιμάσει και τη Ζάκυνθο και την Πελοπόννησο. Ε, μετά τι πυρκαγιέ έγινε αυτό. Το Σύνταγμα το εξήγηλε μετά τι πυρκαγιέ. Θα σα πω, όχι μόνο μετά από αυτέ τι πυρκαγιέ, γιατί ακούστε. Υπάρχουν τα ακραία καιρικά φαινόμενα τη κλιματική αλλαγή. Από τον πλανητάρχη ω συνδικαλιστέ στην πατρίδα μα, στην κλιματική αλλαγή, τόλμησαν να πούνε ότι για πολλού υπήρξε άλοφη ενοχή, αβελτηρία, αδράνεια. Έχω πει, χωρί να θέλω να τρομοκρατήσω κανέναν, ότι η κλιματική αλλαγή είναι θέμα εθνική ασφάλεια. Κυρία Δούρο, έχει προχωρήσει αυτό ο φορέα για να, ναι. Για να προχωρήσουμε αυτό στις συζήτηση. Λοιπόν, δεν θα επανέλθουμε. Στις δεν λοιπόν, είναι καθόλου λεπτομέρεια ξέρω... ότι η κλιματική αλλαγή είναι θέμα εθνική ασφάλεια. Άλλο. Στο και, τέλος, πω, είναι είναι το και το τέλος θέλω να σας πω, Και τέλο θέλω να σα πω ότι η Περιφέρεια Αττικής έχει χρηματοδοτήσει με 4,5 εκατομμύρια ευρώ το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών καθώ και το Μετσόβιο Πολυτεχνείο προκειμένου να δημιουργηθεί ένα έγκαιρο σύστημα πληροφόρησης πληροφόρηση. Το αυτό? οποίο έχει δοθεί στη Γενική Γραμματεία Πολιτική Προστασία. Διότι επειδή έχουν ακουστεί πολλά και πριν την προεκλογική περίοδο. Θέλω να πω επιμένω, επειδή ακριβώ είναι θέμα εθνική ασφάλεια, επειδή ακριβώ δεν μπορεί να εκχωρηθεί σε συναρμόδιου φορεί, είναι θέμα τη κεντρική κυβέρνηση, όλα αυτά τα έχουμε καταθέσει στη Γενική Γραμματεία Πολιτισμού. Είναι έτοιμο αυτό ο λόγο. Επιμένω την έγκριση τη Γενική Γραμματεία Πολιτισμού. Ποιο θα έχει για φέτος το καλοκαίρι την ευθύνη του συντονισμού όλων των Αυτή υπηρεσιών. Αυτή τη στιγμή. Θα είναι η Περιφέρεια. Όχι, δεν θα ήταν ποτέ η Περιφέρεια. Ναι, δεν ήταν η Περιφέρεια, αλλά σα άκουσα στο παρελθόν να λέτε ότι αν είχαμε μια έγκυρη ειδοποίηση από του Δήμου, θα μπορούσε και η περιφέρεια να συμβάλλει περισσότερο. Όχι, είχε. δεν έχω πει αυτό. Έχω πει α, ουσιαστικά ω απάντηση σε συνάδελφό σα εδώ από αυτά το στούντιο ότι αν πραγματικά η τοπική αυτοδιοίκηση είχε πάρει έγκαιρη προειδοποίηση για την οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών όπω έκανε στη Ελλάδα ή στα Αμέγαρα, βεβαίω θα κινητοποιείται με τη σειρά τη. Αλλά δεν πήρε ποτέ. Λοιπόν, για έτσι. Να, ή, θα, θα να ξεκαθαρίσουμε όμω, κύριε Χιώτη, ότι κύριε τουλάχιστον από τη δική μου πλευρά, ε, και επειδή ακριβώ επιμένω ότι η ιστορία τη κατάσβεση των δασκών πυρκαγιών, η ιστορία τη αντιμετώπιση των ακραίων καιρικών φαινομένων τη κλιματική αλλαγή που ήρθε για να μείνει, και όσοι το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Ε, κάναμε διεθνή φόρα εδώ στην περιφέρεια Αττικής. Δεν τα κάναμε γιατί είχαμε μια τραγική διορατικότητα. Είναι θέμα εθνικής ασφάλειας. Λοιπόν. Θα έλεγα... Ότι α μην παίξουμε τον καουμπόι προεκλογικά και να λέμε Δώσ το σε μένα. Όχι, αλλά είναι, είναι, ναι. ένα, είναι ένα ερώτημα βασικό. Θα ήθελα και εσά κύριε Πατούλη να σα ρωτήσω τι περιλαμβάνει το, το πρόγραμμά σα. Προσπάθησα και στη σελίδα σα να δω έτσι, αναλυτικά αν έχετε κάποιο σχεδιασμό. Είδα ότι συνοψίζεται σε δύο προτάσει, πρόληψη και σχεδιασμό. Δεν λέτε κάτι πιο συγκεκριμένο. Θα ήθελα λοιπόν να μα πείτε καταρχά. Αν εσεί από τη γνώση που έχετε, γιατί έχετε και το ρόλο στην, στην ΚΕΔΕ και στην τοπική αυτοδιοίκηση, αν πιστεύετε ότι είμαστε έτοιμοι και τι θα κάνετε σε περίπτωση που εκλεγείτε καλύτερο από αυτό που συνέβαινε μέχρι σήμερα. Λοιπόν, καταρχήν το πρόγραμμά μα θα το παρουσιάσουμε τη Δευτέρα 6 του μηνό. Και προφανώ όλα αυτά θα ενσωματωθούν και θα μπορέσετε και εσεί και οι πολίτε mm -hmm. να τα αντιληφθούν. Για το συγκεκριμένο ερώτημα, να πω ότι δυστυχώ η περιφέρεια, κατά μου, έχει μείνει μεταξυταστέα. Για δύο λόγους. Πρώτον, ε, καταρχήν, για το θέμα της πρόληψης, που σημαίνει πρόληψη, συντονισμός των 66 δήμων, όπου ο καθένας που έχει μια πολιτική προστασία, τη συντονίζεις ως περιφερειάρχης, για να μπορέσεις όλοι μαζί να έχουν πότε, τι και πώς και πώς εκπαιδευόμαστε μαζί με πολλούς συνδέσμους όπως είναι ο ΣΠΑΠ, ο ΣΠΑΙ αλλά και άλλες εθελοντικέ οργανώσεις οι οποίες θέλουν ένα συντονισμό όλα αυτά. Δυστυχώς μέχρι σήμερα αυτό δεν υπάρχει. Το δεύτερο προφανώς... Ούτε πέρα, έγινε. <coughs> Όχι, δεν υπάρχει. Σα λέω, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει δηλαδή ένα ειδικό συντονιστικό περιφερειακό όργανο, το οποίο πέραν του ε, θεσμικού πλαισίου, θα έλεγα ότι ο κάθε περιφερειάρχη θα πρέπει να δημιουργεί αυτό που γίνεται παντού. Δεν περιμένουμε τι θα σκεφτεί κάποιο πρωθυπουργό στην νομοθετική εξουσία, αλλά θα πρέπει να οδηγήσουμε εμεί βάσει των αναγκών, των συνθηκών, αλλά και των γνώσεων. Διότι όλα αυτά που λέω χρειάζονται γνώσει. Ε, το δεύτερο, ε, θα σα πω ότι αυτή τη στιγμή ε, υπάρχει το ζήτημα τη καταστολή. Ποιον περιμένουμε να δούμε, εάν η